σύμπραξης, πρόσβαση... Την ανάγκη σύμπραξης της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας στον φιλόδοξο στόχο της κλιματικής ουδετερότητας τόνισε από το Ηράκλειο η πρέσβυρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Αλεξάνδρα Πολιτάκη, στο πλαίσιο θεματικού σεμιναρίου στο Ηράκλειο με θέμα την κλιματική αλλαγή, με τη συμμετοχή δημοσιογράφων και παραγόντων του τουρισμού. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία που εναρμονίζεται με τη σημερινή ευρωπαϊκή πραγματικότητα, που φέρνει δηλαδή τον πολίτη και την τοπική αυτοδιοίκηση γύρω από ένα τραπέζι να συζητήσουν για το μεγάλο ζήτημα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και το φιλόδοξο στόχο της κλιματικής ουδετερότητας. Ο τουρισμός για να συνεχίσει μια ανωδική τάση θα πρέπει να είναι και ταυτόχρονα βιώσιμος. Θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία, η περιφέρεια να λάβουν όλα αυτά τα μέτρα. Αν δεν το προσέξουμε εμείς το περιβάλλον, δυστυχώς θα έχουμε προβλήματα. Και ήδη τα προβλήματα τα βλέπουμε, οπότε πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε, έτσι ώστε να κάνουμε ενέργειες, ένα για τις πυρκαγιές, άλλο ένα να δούμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε νερό. Όπως επισήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε τον αναγκαίο στόχο της κλιματικής ουδετερότητας με κυρίους και επιμέρους στόχους, οι οποίοι φτιάχνουν ήδη το μέλλον της σε ένα νέο κοινωνικό, οικονομικό και νομικό περιβάλλον. Είναι η κρισιμότερη παράμετρος στην εξίσωση. Ταυτόχρονα και οι αιρετοί, όσοι είμαστε στα συμβούλια που πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε δύσκολα θέματα και να λάβουμε σωστές αποφάσεις, έχουμε την ίδια ανάγκη να καταλάβουμε λίγα περισσότερα από αυτό το χαοτικό θέμα που λέγεται κλιματική κρίση. Και σε αυτό το τρίγωνο είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί έχουμε τόσο αξιόλογο άνθρωπο και συνεργάτη, την Αλεξάνδρα την Πολιτάκη. Το ότι το μήνυμα ότι αυτά τα δύο πολύ σημαντικά ζητήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς τη σύμπραξη της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει περάσει τόσο έντονα και τόσο δυναμικά στην περιφέρεια Κρήτης. Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να υπάρξει η ανάλογη προετοιμασία και στην τουριστική βιομηχανία, καθώς αναμένονται αλλαγές στο τουριστικό μοντέλο στη σκιά των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Πρέπει έγκαιρα να προετοιμαστούμε ώστε να γίνουν οι όποιες προσαρμογές απαιτούνται και στον τουρισμό, που ήδη θα γίνουν αναλυτικές συζητήσεις με βάση δεδομένα και πρωτοβουλίες που λαμβάνονται και σε κεντρικό επίπεδο. Το βλέπουμε καθημερινά, η αύξηση της θερμοκρασίας, οι μεγάλες αλλαγές, οι πολύ μεγάλες πλημμύρες που γίνονται, αυτά έχουν ξεφύγει τελείως, έχουν γίνει πραγματικά πολύ δύσκολη αντιμετώπιση τους. Άρα λοιπόν θα πρέπει και ο ανθρώπινος παράγοντας να παίξει σημαντικό ρόλο. Περισσότερα από 200 μέτρα μέχρι το 2030 περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη στρατηγική της περιφέρειας Κρήτης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, δήλωσε ο Γιάννης Αναστασάκης, ο οποίος επισήμανε ότι θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις και για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής.